ξεκινάει τη δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, και μουσικό καλοκαιρινό, διότι το παλικάρι που θα φέρουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής το γουστάρουμε όλοι, γιατί μας ξεσηκώνει, μας ανεβάζει, μας καψουρεύει, τα κάνει όλα. Τραγουδιστής ο επόμενος καλεσμένος. Πάμε να παίξει το σχετικό βιντεάκι και να το καλωσορίσουμε στο. Γεια σου ρε φίλε, γεια σου ρε φίλε, καλώς ήρθες. Τι ωραίο έτσι, ερωτεύεις με αυτό το τραγούδι και λέει κυρίες και κύριοι, μπορείς να κάτσει και ο φίλος μου κανονικά, αδερφέ, ναι, σαν το σπίτι σου. Ο κύριος Βαγγέλης Ζάρας στο Bumpy Night, παρακαλώ και να τροπίστε ο λαός εδώ πέρα. Χαμός, καλοκαίρι, καλοκαίρι και φέραμε λίγο έτσι μουσικό έτσι... Ένα μουσικό διάλειμμα να κάνω, να ακούσω έτσι πράγματα για τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Καλώς ήρθες στο Bumpy Night. Καλώς σας βρήκα, Bumpy, μου ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρώτη φορά τα λέμε σε αυτή την εκπομπή, τα έχουμε πει στο παρελθόν. Ναι. Αλλά στο Bumpy Night μας έχεις έρθει τώρα, σε βρήκαμε, σε εντοπίσαμε και σε καλέσαμε γιατί έχεις να μας πεις πάρα πολλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και παρόλο που έχεις πολλές αμαρτίες το τελευταίο καιρό. Εντάξει. Όπως λέει και το άσμα. Έτσι. Να λέμε και τα τραγούδια που αγκάλιασε ο κόσμος και όλα αυτά. Που αγάπησε και αγαπάει, βέβαια. Καταρχήν, τι σε κάνουμε τρόπο που σε διακόψαμε και σε φέραμε εδώ. Τι κάνεις, πάμε στο σήμερα μέχρι και μετά στο χθες. Σε διακόψαμε από κάπου για να δεις την εκπομπή. Τρέχεις αυτό το καιρό, τι κάνεις. Ναι, έχω πάρα πολλά έξτρα το τελευταίο καιρό. Είμαι από πόλη σε πόλη, δηλαδή. Έχω την ορχήστρα, τα παιδιά τα δικά μου και κάνουμε τα έξτρα. Κάνετε έξτρα. Ναι. Καλοκαίρι τώρα, χαμός. Καλοκαίρι τώρα, σε όλη την Ελλάδα, βέβαια. Μπανάκι προλαβαίνουμε να κάνουμε. Κάνουμε, βέβαια. Οπότε, τι και πες, πάμε νωρίς. Εννοείται. Στα live που έχουμε και όλα αυτά. Βαγγέλη Ζάρα, λοιπόν, για να μάθουμε τώρα να ξετυλίξουμε το κουβάρι και να μάθουμε πράγματα για σένα. Είσαι από το Βορειομακεδόνα, να το πούμε. Ναι, είμαι, ναι. Εδώ, Ουμένης Αγγλικής. Γεννήθηκες εκεί. Καταγωγή, ναι. Γεννήθηκα στην Ουμένησα, ναι, του Νομού Αγγλικής. Μένω χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη. Και από μικρό παιδί ο Βαγγέλης ήθελε να ασχοληθεί με το χώρο. Έτσι. Δηλαδή από μικρό παιδί ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Αυτό ονειρευόσου από μικρός. Κοίτα να σου πω, αρχικά ξεκίνησα με μουσικά όργανα. Αυτό, διάβασα και στο βιογραφικό σου ότι. Ναι. Πόσα όργανα μουσικά δηλαδή, παίζει ο Βαγγέλης, να με χαζέψει τώρα. Αρκετά. Μπορούμε να πούμε να αναφέρουμε γενικότερα. Βεβαίως, ναι, παίζω πλήκτρα, παίζω τύμπανα, κιθάρα. Πλήκτρα, τύμπανα, κιθάρα, δηλαδή ξεκίνησε σαν μουσικός. Ναι, ξεκίνησα αρχικά μουσικός. Ταυτόχρονα πήγαινα και σχολείο. Αλλά δεν είχα μεράκι. Για το σχολείο? Όχι για το σχολείο. Για το σχολείο, εντάξει, οκ. Okay. Το κάναμε. Δεν είχα μεράκι εννοώ στο να μάθω να παίζω κάποιο όργανο, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Να γίνω κιθαρίστα τέλος πάντων ή ντράμερ επαγγελματικά. Ναι. Στην πορεία πρόκειψε το τραγούδι. Δηλαδή ήταν πολύ ξαφνικό. Υπήρχε κάποια καλλιτεχνική βλέπα από τον σπίτι. Αυτό θα σου έλεγα, ναι. Δηλαδή, η οικογένειά μου τώρα, ναι. Ο πατέρας μου μουσικός, η θεία μου τραγουδίστρια, ο θείος μου τραγουδιστής. Είμαστε καλλιτεχνική οικογένεια. Άρα το μήνυμα δηλαδή, κάτω από τη μιλιά θα πέσει από απλά και λαϊκά. Όταν ναι, έχεις όλο ναι, στο περιβάλλον σου όλο αυτό το θέμα, τι θα γίνει και ένας πιτσιρικάς. Και έτσι με τα παιδιά που είμαι τώρα, που έχω ορχήστρα μαζί μου. Ήμασταν μικρά παιδιά μαζί και. Α, και συνεχίζετε από μικρή, δηλαδή. Ναι, τους έχω μαζί μου, τους έχω πάρει μαζί μου. Ναι, ναι, δηλαδή, φίλε, ναι, ήμασταν μαζί, κάναμε πρώτα παλιά. Βαγγέλη, πόσα χρόνια κλείνεις το χώρο τώρα, πλάκα-πλάκα. Κλείνω 13 χρόνια. 13 χρόνια κλείνω. Ναι, επαγγελματικά. Επαγγελματικά. Πρώτη νυχτερινή πίστα, θυμάσαι, πού ήσουν. Βεβαίως. Καλά, δεν ξεχνιέται, Μπάμπη, αυτό. Ναι, είναι. Θυμάμαι, ξεκίνησα Γερμανία πήγα. Γερμανία. Γερμανία, ναι. Ταυτόχρονα και το σχολείο μαζί. Δούλεψα σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί της Γερμανίας εκεί, έκατσα ένα χρόνο και στη συνέχεια κατέβηκα Ελλάδα, έρθα Ελλάδα δηλαδή και δούλεψα σε πολλά μαγαζιά στην επαρχία. Πάρα πολύ ωραία, αλλά με συγκίνησε όλη αυτή η φάση που μου λες τώρα οι φίλοι μουσική από μικρά παιδιά μαζί και δεν έχουμε αλλάξει. Ναι, είμαστε δεν έχω αλλάξει, όχι, είμαστε παρέα. Ναι. Τι κρατάει αυτή η συνεργασία τόσα χρόνια, δηλαδή, γιατί συνήθως, ξέρεις, κάποιος αλλάζει μουσικό, διαλύεται η ομάδα,
Θα πάρω άλλο. Είναι η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας πρώτον, γιατί μεγαλώσαμε μαζί από μικρά παιδιά. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω κάποιον άλλο. Εντάξει, θα τύχει να πάρω κάποιον άλλο. Ναι, εντάξει. Λογικό είναι. Πότε δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Γίνεται. Αλλά ναι, έχουμε το δέσμο αυτό που είμαστε πάρα πολύ καλά όλοι μαζί και είμαστε αγαπημένοι και πάμε πολύ καλά γενικά. Και από 13 χρονών ανέβηκε στην πίστα, αρετήριο. 13 χρονών. Ναι. 13 χρονών. Από μικρό παιδί δηλαδή, ε. Θυμάμαι, είχα πάει στο μαγαζί στη Γερμανία και το αφεντικό που είχε το μαγαζί μου λέει: Πιτσιρικό, ανέβα πάνω να σε ακούσω. Με κόσμο στο μαγαζί. Είχε κόσμο, δηλαδή δουλεύανε και ανέβηκα πάνω να τραγουδήσω. Και τι τραγούδι είπε 13 χρονών, ρε φίλε. Είπα διάφορα και χορευτικά λαϊκά. Αυτά που ήξερα τέλος πάντων. Δηλαδή, τι μουσικά ακούσματα είχε ο Βαγγέλης Ζάρος, δηλαδή από μικρό παιδί. Τι τραγουδούσε και την ηλικία σου. Χορευτικά, τώρα τι να σου πω. Τώρα, ποιο κομμάτι είχα πει. Είχα πει του. Του Πάνου Κιά μου είχα πει ένα τραγούδι, ένα λαϊκό χορευτικό, θυμάμαι. Έλα ρε δίλε. Ναι. Και ανεβαίνω πάνω στην πίστα, ενώ ο κόσμος είναι κάτω, εγώ μικρό παιδάκι. Με το που πήρα το μικρόφωνο όλοι... Σοκ. Στο πόδι, το αφεντικό, σου λέει τι γίνεται εδώ. Σε λέει μεγάλη, μικρή, αλλά εδώ πιστεύω. Και κλείσαμε τη δουλειά εκεί, ναι. Δουλειά, ε? Ναι. Αρχικά εγώ Γερμανία πήγα για βόλτα. Δεν πήγα για δουλειά, πήγα βόλτα στην αδερφή μου. Και έτσι έκατσε το, ναι. Οκ, okay, έκατσε καιρό Γερμανία τελικά. Έκατσα σχεδόν ένα χρόνο. Ναι. Ένα χρόνο. Και πήρα μετά... λίγο την κρυάδα από εκεί και ήρθα Ελλάδα μετά και δούλεψα σε μαγαζιά κατευθείαν. Θεσσαλονίκη, επαρχία γενικότερα. Ξεκίνησα επαρχία. Ξεκίνησα συγκεκριμένα στην Καβάλα. Καβάλα. Καβάλα, ναι. Ήμασταν εκεί πενθήμερα. Μετά. Πρόλαβε και τα πενθήμερα δηλαδή. Και τα 7 ημέρα προλάβα. Τα 7 ημέρα. Τώρα πε με 2 μέρε. Τώρα ναι, τώρα. Τι γίνεται πε. Τα περισσότερα διήμερα είναι. Γενικότερα Θεσσαλονίκη έχει κάνει πολλές σεζόν. Έχω δουλέψει αρκετά Θεσσαλονίκη, ναι, και Αθήνα. Και Αθήνα. Και Αθήνα με μεγάλα ονόματα, καταξιωμένους καλλιτέχνες. Να πούμε λίγο και κάποιες συνεργασίες που έχει κάνει ο Βαγγέλης Ζάρας γενικότερα με στις ίδιες πίστες με πλάι σου με αρκετούς καλλιτέχνες. Ναι, Ζαφίνη Μελά, βλέπω εδώ στο Δουλόπουλο, Στανίση, Δάντη, Πάολα, Βαλάντη. Πολλούς, πολλούς και πολύ πράγμα, ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Η καλύτερη συνεργασία ποια είναι όμως, Βαγγέλη. Υπάρχει, έχει συγχωρήσει. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, ρε Μπάμπη. Κάθε μία είναι. Ναι, αυτή που θα μου άρεσε να το πω, ρε παιδί μου, περισσότερο είναι με την Στανής. Καταρίνα Στανής. Ναι. Εντάξει. Φλαϊκή φωνή. Δεν μπορώ να πω ότι άλλες ήταν. Εννοείται. Εντάξει. Πολύ καλή. Αλλά πολύ ναι, καλή. Από τις καλύτερες συνεργασίες με την Καταρίνα. Νομίζω και με την Πάολα θα πέρασε καλά. Ναι, με όλους πέρασε καλά. Όλα τα παιδιά εδώ που είναι φίλοι. Και γιατί τους ξέρω και με τους Ζαφίρη τον Μελά, την ανάμεσα. Ναι. Χαιρετίζω που θα σα αφήνει στη συνάντηση και τι προάλλε στον δρόμο. Νομίζω κάθε ένα έχει. Ναι, έχει την προσωπικότητά του, ναι, αυτό ακριβώ. Βλέπω όμω ότι έχει κάνει και πολλά πράγματα. Δηλαδή, στο θέμα υπογραφών τραγουδιών. Νίκη Χεροθόρου, με τον Νικηφόρο, τον φίλο μου. Τι, γενικότερα έχει κάνει πράγματα. Το κυνηγά, δηλαδή, σωστά. Το κυνηγάω, το κυνηγάω, ναι. Ναι, είμαι πολύ τυχερός. Το πρώτο μου τραγούδι μου έδωσε ο Νικηφόρος μουσική και στίχο Βίκη Γεροθόδωρου με τίτλο «Δώσε πόνο». «Δώσε πόνο». «Δώσε πόνο», ναι. Ακούστηκε αρκετά. Στην πορεία είχαμε άλλες συνεργασίες με τον Γαβρίλ Γαβρίλογλου, που έκανε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μετά ήρθε το «Αμαρτίες» με τον Μιχάλη Τουρατζέδη και την Τζέννη Τσίκο. Άρα η Μιχάλη, η Τζέννη, τα φιλιά που μας βλέπουν τα παιδιά. Τα φιλιά μας. Το κομμάτι αυτό το ροφιλέ απογειώθηκε. Απογειώθηκε, ναι, ναι, ναι. Λίγο το ρεφρό μου πρώτα ακούσω. Αφόρμητα. Βεβαίως. Τι σε ρώτησα τώρα, Αμάρτησε μαζί μου και έλα, 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 έλα να με τρελάνεις. Κάποιες αμαρτίες, αμαρτία είναι, είναι να μην τις κάνεις. Έλα, ρε Βαγγέλη Ζάρα. Πρώτη εκτέλεση, διότι το πήρε και 5 κομμάτια του Μιχάλη του Βρατζίδη, αυτά που λέγαμε και στα backstage, τα λέμε και στον κόσμο, ε. Ναι, ναι, ναι. Το πήρε και η άλλη μας καλή φίλη, η Λένα Ζευγαρά. Έτσι. Θα έκανε εκείνο το live με τα 5-6 κομμάτια του Μιχάλη. Έτσι. Και πήραμε και μια γυναικεία version. Βεβαίως. Όλοι το αγαπήσαμε και το καλιάσαμε το κομμάτι από το Βαγγέλη, εννοείται, που το γράψαν τα παιδιά. Και νομίζω και είναι το κομμάτι που γιώθηκε πάρα πολύ. Τώρα πόσο καιρό έχει που βγήκε το Μαρτίες. Σχεδόν 1,5 χρόνο. Έχει 1,5 χρόνο. Ναι. Το πίστευε το κομμάτι από την αρχή, μόλις το ναι, βάλα αμέσως, και αμέσως. Όταν μου είπε ο Μιχάλης αρχικά μου στείλε 3 τραγούδια. Μου λέει, πάρε τα τραγούδια αυτά και επέλεξε ρε παιδί μου ποιο σου αρέσει από τα 3. Ακούω το πρώτο, ακούω το δεύτερο, ακούω το τρίτο, το Αμαρτίες. Λέω, Μιχάλη, εδώ είμαστε. Κατευθείαν. Εμπειρία.
Θεσσαλονίκη τώρα τελευταία έτσι, εμφανίσεις που έκανες, πού ήταν, ε? Θεσσαλονίκη τελευταία ήμουν Μούσες. Μούσες, ε? Μούσες χορών, ναι. Κλασική διασκέδαση της πόλης. Να δώσουμε χαιρετίσματα και στο φίλο μας τον Μάρκο και σε όλα τα παιδιά εκεί που μας βλέπουν. Και Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, πώς καιρό έχεις να πας? Για δουλειά εννοείς. Για δουλειά, ναι. Αθήνα δούλευα με το Κιάμο στα Αστέρια στη Γλυφάδα. Ωραία, ναι. Χρόνια, ρε. Καλές εποχές. Μετά ήμουν Μούσες Αθήνα, στον Μπάμπη του Λαζαρίδη. Και εκείνο ιστορικό μαγαζί. Ναι. Με πολύ καλά ονόματα. Ναι. Ωραίες αναμνήσεις. Έτσι. Αθήνα δεν ξανά έτυχε κάποια συνεργασία? Αθήνα όχι. Μου έκανα πρόταση να πάω Αθήνα, αλλά επειδή δούλευα αλλού, δεν μπορούσα να πάω. Ναι, είναι και το θέμα σου ότι έβγαζες και τραγούδια και έπρεπε να τρέξεις και να κάνεις ναι, και πρόβλημα. Ναι, είχα άλλα πράγματα δηλαδή στο μυαλό μου. Και όλα αυτά. Και την, είναι μια αλήθεια. Μου γίνανε οι προτάσεις δηλαδή ενώ δούλευα αλλού, καταλαβαίνεις. Έτσι. Ανάμεσα σε πίστα Θεσσαλονίκη και Αθήνα, τι προτιμάει ο Ευαγγελής? Μου βάζεις δύσκολα τώρα. Έχει να δει, είναι κοίταξε να σου πω, ναι. Στη Θεσσαλονίκη βγαίνεις τραγουδάς και είναι όλοι πάνω στην πίστα, μιλάμε, γίνεται πανικός. Στην Αθήνα δεν είναι έτσι. Πιο κουμπωμένη είναι η Αθήνα. Ναι, στην Αθήνα είναι πιο σοβαρή, πιο... πολύ δύσκολα θα σηκωθεί, θα χορέψει ο άλλος. Δεν έχει, ρε παιδί μου, τέτοια ενέργεια όπως εδώ η δική μας. Δηλαδή εδώ πέρα βγαίνεις τραγουδάς και λες τώρα τι γίνεται. Αλήθεια, αυτό που λέμε είναι κλασική, κλασικά ερώτηση που λένε ότι άμα σε εγκρίνει το κοινό της Θεσσαλονίκης, προχώρα, δεν μας κάνει μεγάλη καριέρα. Ναι, ισχύει. Ισχύει αυτό, ισχύει, ε. Ναι. Ισχύει. Πρώτη που ο Βαγγέλης Ζάρας, ποιο είναι η ηγέτη σαν καλλιτέχνη? Δηλαδή και από μικρός, ποιο γούσταρες μου λέει, δε φίλε μου αυτό να. Ή και να κάνεις και κάποια συνεργασία μαζί του που δεν έκανες. Ναι. Ο Αντώνης Ρέμος. Αντώνης Ρέμος. Εντάξει, πολύ είναι Αντώνης Ρέμος. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ με τον Αντώνη Βαρδί. Εντάξει. Okay, είναι από τους αγαπημένους μου. Αλλά είναι πολύ καλλιτέχνες. Δηλαδή είναι ο Αντώνης Ρέμος, είναι ο Νίκος Βέρτης που κάνουν μεγάλη καριέρα οι άνθρωποι. Έχουμε καλούς τραγουδιστές στην Ελλάδα. Έχουμε, ναι. Συνεχίζεται δηλαδή αυτή η παράδοση που λέμε ότι βγαίνουν καλές φωνές, καλά τραγούδια? Έχουμε καλούς τραγουδιστές. Ή έχουμε μείνει λίγο στάσιμοι? Όχι. Βγαίνουν δηλαδή και νέοι άνθρωποι που είναι. Από τα νέα παιδιά, έτσι και παραδέχεται ο Βαγγέλης Ζάρας. Υπάρχει κάποια φωνή που σε λέει, που λες. Περίμενε. Okay. Εννοείς ανώνυμους τώρα ή επώνυμους? Υπάρχουν, είναι αυτό που λένε όμως τώρα. Υπάρχουν και πολλοί ανώνυμοι, όλοι επώνυμοι είναι. Δεν υπάρχει ανώνυμος και επώνυμος για μένα. Ναι, εντάξει, okay. Ενώ ρε παιδί μου να είναι γνωστό στον ναι. κόσμο αυτό. Υπάρχει δηλαδή ανώνυμος που θα έπρεπε να ήταν επώνυμος, αλλά δεν είναι για το χύψη λόγο. Και λες αυτός, ναι, είναι φωνάρα, έπρεπε να ήταν εκεί. Πολύ, πολλά παιδιά. Τι γίνεται, με κάνεις και πάσα τώρα στην άλλη ερώτηση. Τι παίζει στο σύστημα και γιατί δεν αναδεικνύονται πολύ ωραίες φωνές ή και ωραία τραγούδια, κάποια ωραία τραγούδια μένουν στο σιρτάρι για το χύψη λόγο. Κοίταξε. Και κάποιες φωνές παραμένουν επαρχία. Ή Θεσσαλονίκη παράδειγμα και δεν κάνω το μεγάλο βήμα. Κοίταξε Μπάμπη, καταρχάς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο δηλαδή το τι αυλή θα έχεις γύρω σου. Αυλή όταν λέω είναι οι άνθρωποι που έχεις γύρω σου. Η ομάδα, έτσι, η ομάδα. Το team. Ναι. Ο παραγωγός. Είτε παραγωγός είναι αυτός, είτε manager είναι αυτός, είτε μουσικός είναι αυτός, δηλαδή η αυλή γενικά. Λάθη έχει κάνει ο Βαγγέλης Ζάρας. Αν επιστρέψουμε τον χρόνο πίσω. Γιατί σε είπαμε 13 χρόνια μέσα στο χώρο. Όχι, δεν νομίζω να έχω κάνει λάθη. Αν ξαναγυρνούσαμε τον χρόνο, δηλαδή οι ίδιες επιλογές θα έκανες, οι ίδια πράγματα θα έκανες. Ναι. Δεν έχεις μετανιώσει για κάτι? Όχι, για τίποτα. Για τίποτα. Ευχαριστώ, οφείλουμε να πούμε κάπου. Σε βοήθησε κάποιος για τα πρώτα σου βήματα? Να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν δίπλα μου και με έκανε δουλειά. Ναι, ευχαριστώ τους συντελεστές που μου εμπιστεύτηκαν τα τραγούδια που μου έχουν δώσει, δηλαδή τον Μιχάλη Τουρατζίδη, τον Νικηφόρο, τον Γεροθόδωρο, τον Χρήστο, τον Ζώρα που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό το καινούργιο τραγούδι. Να πούμε ότι το καινούργιο τραγούδι είναι αυτό που ακούσαμε και τώρα. Με τίτλο Θα Γυρνάς από την Spice κυκλοφόρησε επίσημα πριν από ένα μήνα περίπου. Σε ευχαριστώ όλου αυτού. Και πάει καλά το Θα Γυρνάς. Πάει καλά. Το Θα Γυρνάς, τι σε αντιπροσωπεύει? Πολύ τρέξιμο, αλλά πάει καλά. Μπράβο. Σε αντιπροσωπεύει τι είπε το τραγούδι? Όχι. Αγγίζει, εντάξει. Μ' αγγίζει, βέβαια με αγγίζει. Εννοείς ο στίχος? Ναι. Ναι, βέβαια. Θα γυρνάει ο Βαγγέλης Ζάρας, τι? Γιατί γυρίζω μες στη νύχτα, καταλαβες. Το κομμάτι λέει Θα Γυρνάς μες στη νύχτα και θα πονάς. Εντάξει, είμαι παιδί που. Όχι, δεν πονάω, απλά γυρίζω στη νύχτα αυτό. Σ' αρέσει η νύχτα, Βαγγέλη? Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Άρα δεν σε ακολουθήσουμε αυτό το επάγγελμα ναι. χώρο ζωή. Όσο πάει. Το αγαπάς αυτό. Όσο πάει, βέβαια, βέβαια. Το αγαπάς. Όχι, είναι καλά. Άρα, επόμενη συνεργασία, σε πει αύριο κάποιο ο Ευαγγέλης, άρα έχει δύο επιλογέ. Να συνεργαστεί με κάποιον στην Αθήνα, σε μεγάλη πίστα. Ποια δύο ονόματα θα του λέγει τώρα. Και από μια γυναίκα δεν με έχει πει. Με έχει αναφέρει μόνο αντρικό φίλο. Ναι. Να σου πω γυναίκα. Μία γυναίκα και έναν άντρα που θα έφερε αύριο το πρωί να σε πούνε, να σηκώσει το χτυπάει το τηλέφωνο και σου λένε Βαγγέλη Ζάρα, έχει δύο επιλογέ. Μία αντρική και μία γυναικεία επιλογή να είσαι μαζί του στο σχήμα. Ποιοι θα έφερε να ήταν αυτοί, Θεοδωρίδου και Αντώνης Ρέμος. Εντάξει. Respect. Πολύ καλέ επιλογέ. Πολύ καλέ επιλογέ. Τα σχέδια σου τώρα τι έχουν να κάνουν, Βαγγέλη. Τι κάνουμε, δηλαδή καλοκαίρι κάνουμε τώρα τις εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Ναι, κάνω εξτρά, κάνω περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Έχεις κάνει και διάγραμμα τι πρέπει να κάνεις από σεζόν και όλα αυτά. Για το χειμώνα εννοείς. Και το χειμώνα τώρα συνήθως τα συζητάτε από τώρα εσείς τι θα γίνει. Ναι, μιλάμε με κάποια μαγαζιά. Μιλάμε. Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για Θεσσαλονίκη δεν έχει. Θεσσαλονίκη σε κάποιο σχήμα. Μιλάω για Θεσσαλονίκη. Ναι. Εντάξει. Κομμάτι τώρα βγήκε καινούριο. Κομμάτι βγήκε τώρα. Τώρα είμαστε στο ψάξιμο για το δεύτερο τραγούδι να βγάλουμε. Α, θα βγάλουμε κι άλλο. Το χειμώνα. Οκτώβριο, κάπου εκεί. Κάτι σε πιο ζωηρό, πιστεύεις. Ναι, χορευτικό. Χορευτικό, μπαλάτα, χορευτικό, έτσι χορευτικό, πάει. Έτσι. Αλλάζει. Χορευτικό, βέβαια. Μας πάει λίγο. Καμία καλοκαιρινή εμφάνιση έχει κλείσει κάπου να ανακοινώσουμε και στον κόσμο που μπορεί να σε δει. Να ξέρει ο κόσμο γενικότερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που μας βλέπουν. Έχει κάτι προγραμματισμένο ακόμα ή δεν επίσημα κάτι κλεισμένο. Όχι, έχω. Θα είμαι από το Λεμαϊδα, θα πάω Γερμανία. Πού άλλο έχω. Έχω Σέρες. Δεν θυμάμαι κιόλας. Είναι πάρα πολλά. Αυτά είναι ο Ατζέντη. Είπα και τα σημειώνει και τα ξέρει. Τώρα πρέπει να τα θυμάσαι όλα αυτά. Ναι. Εντάξει, και λίγο χρόνο για φουτιές είπαμε. Λίγο χρειάζεται, ρε Μπάμπη, χρειάζεται. Δεν γίνεται. Δουλειά. Α, και Κατερίνη θα είμαι. Α, και Κατερίνη. Κάποια στιγμή. Τώρα το καλοκαίρι. Όσο θα μιλάμε, σου έρχονται πράγματα. Ωραίος ο Βαγγέλης. Μ' αρέσει. Στα προσωπικά είσαι καλά. Τέλεια. Άρα αγαπά. Καλύτερα δεν γίνεται, Μπάμπη, μου πίστεψέ με. Θα το παντρέψουμε τον Βαγγέλη, άρα. Ναι. Όχι τώρα. Κάτσε, μικρός ακόμα. Έχουμε μέλλον. Για πες τώρα, σε δύο χρόνια, πώς φαντάζεσαι και θες να είναι επαγγελματικά ο Βαγγέλης Ζάρας. Σε δύο χρόνια. Σε δύο-τρία χρόνια, ρε παιδί μου. Πώς, τι θέλεις να εξελιχθεί, η εξέλιξή σου, ποιο θα είναι σε αυτή τη διετία, τι θες να έκανε. Ποιος είναι ο στόχος μου, δηλαδή. Στόχος, το όνειρά σου, ρε παιδί μου. Κοίταξε, Μπάμπη, όλοι οι καλλιτέχνες έχουν ένα στόχο, έτσι. Όχι μόνο εγώ, όλοι. Δηλαδή, όποιον και θα ρωτήσεις, θα πεις ποιος είναι ο στόχος σου, θα σου πει θέλω να είμαι στην πρώτη γραμμή. Δύσκολο πολύ. Έτσι. Δεν γίνεται. Αλλά πιστεύω με αγώνα δηλαδή και με αγάπη σε αυτό που κάνει ο άλλος, πιστεύω να φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι θέλω να είμαι στην πρώτη γραμμή. Θέλω να είμαι στην πρώτη γραμμή, εννοείται αυτό. Απλά θέλω να φτάσω σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό. Αυτό είναι καλό. Τι να πω τώρα, φέρω κάποια γυναικεία ύπαρξη να έχουμε στην παρέα. Βέβαια, εννοείται. Θα χαρώ πολύ. Έχουμε και το γυναικείο κοινό εδώ που θέλει να μάθει πράγματα και για σένα. Κάτι, θέλει να σε ρωτήσει. Εννοείται. Και επειδή έχω guest star σε αυτό το επεισόδιο, γιατί τα κορίτσια μου είναι διακοπές και έχω την guest φίλη εδώ, τη Βάγια Χρυσού Ζέρβα, να περάσει, να ρωτήσει τον Βαγγέλη, τι θέλει να ρωτήσει. Εννοείται. Νάτος και ο Τσολιά μας εδώ, Βάγια Χρυσού Ζέρβα, σε guest εμφάνιση. Αξία, και να αφήσαμε ξεκουράσει και μια σεζόν, αλλά τώρα επειδή κλείνουμε στα τελευταία επεισόδια, ξεκουράζει και ξεκουράζουμε η ομάδα. Είμαστε μια ομάδα εδώ. Έτσι πρέπει, Παπί, έτσι πρέπει. Είμαστε και οι υπόλοιποι έχει δουλειά, η Χριστίνα, και όλοι μια οικογένεια είμαστε. Αλλά εδώ είναι ο τιμονιέρης του πλοίου, ο καπετάνιος που λέμε. Τιμονιέρης. Τι λέω, έχω πάθει πλάκα. Πες μου σε ποιο σε μοιάζει. Αν το βρει, κερδίζει σε κάτι. Πρόσεχε θα πει. Να φύγω. Όχι, ρε. Να φύγω, άμα πω λάθος πάτης. Ο φίλος μου ο Αντώνης, ο ένας από τους δύο κάμεραμαν που έχουμε στην εκπομπή, κάνει ένα ωραίο κοντινό στο φίλο και στο ίδιο χαμόγελο λέγεται. Αμαύρε μπάμπη, αμαύρε μπάμπη. Άβε, το βρήκες ακόμα, θα το πω εγώ. Όχι, πες το, δεν είπα τα πλάκα. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Είναι δυνατόν. Και όπως είναι. Φίλε. Είναι δυνατόν, λέει. Δώσουμε λίγο τι θα λέγει. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί ο Μιχάλης είναι ωραίος. Όχι, τόσο πολύ μοιάζουμε. Αυτό είναι ωραίος καλλιτέχνης. Εννοείται. Απλά τόσο πολύ μοιάζουμε, δηλαδή.
Τόσο πολύ μοιάζουμε. Μοιάζεται. Φέρνει, είναι αλήθεια, όχι ότι φέρνει αρκετά. Μα το έβεζε το χουμπιάλι. Πες μου ειλικρινά, τι θα έλεγε εσύ τώρα που σε ρώτησε ο Μπάμπης. Όχι, δεν θα έλεγα κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν πρόλαγε να ρωτήσει αυτό επειδή μιλούσα. Αλλά όντω θα έλεγα, μπορεί να έλεγα Χατζηγιάννη. Φέρνει σε κάποια. Λεβέ, τι φέρνει, το λένε κι άλλοι, δεν μπορεί να το είπα μόνο εγώ. Καλά, ο πατέρα μου το πε. Και μετά λέει. Πε μου λίγο τώρα αλήθεια. Είχε συναυλία ο Μιχάλης εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη κάπου. Και είναι ο πατέρας μου έξω, βλέπει αφίσα του Μιχάλη, δηλαδή βλέπει το όνομα από κάτω. Ναι. Βλέπει τη φάτσα του και με παίρνει τηλέφωνο. Ρε, εσύ έχεις συναυλία εδώ πέρα. Μου λέει, πού τραγουδάς. Μου λέω, τι λες. Μετά κατάλαβα εγώ ότι είχε δει αφίσα του Μιχάλη, ρε παιδί μου, στον δρόμο. Λέω, μπαμπά, λέω, τι γράφει αφίσα από κάτω. Διάβασε λίγο καλά. Μιχάλης Χατζηγιάννης, λέω εντάξει, οκ. Εντάξει, μα δεν είμαι εγώ από ό,τι κατάλαβα. Πες κάτι να ρωτήσεις τον Βαγγέλη, θες να παίξεις κάτι με τον Βαγγέλη, τι θες να κάνεις Βάγκε με τον Βαγγέλη. Δεν έχω. Να δεν έχω πρέπει. Ναι, όχι, συνήθως επιδείξεις. Κάθε φορά ο ρόλος των κοριτσιών και γενικότερα αυτών που εμείς με τον Βάμπη το δημιουργήσαμε αυτό το ρόλο είναι να παίζει η κοπέλα με τον που μπαίνει το τελευταίο δεκάλεπτο, ένα παιχνιδάκι, ένα αυτό. Αλλά εγώ επειδή τώρα ήταν λίγο guest η εμφάνιση, δεν έχω προετοιμάσει τίποτα. Εντάξει. Ναι, για παιχνίδια. Όχι, δεν μας προετοιμάζει όλα τα άλλα τα παιχνίδια κάθε φορά που κάνουμε εδώ πέρα. Όλο ναι, τα κάνει. Τώρα, αυτή τη φορά. Γενικότερα προετοιμάζω. Τώρα αυτή τη φορά και εγώ. Μου αρέσει τα παιχνίδια πάρα πολύ, Γερβάκη. Αλήθεια. Ρε, εσύ θες να παίξουμε ένα γρήγορο. Με το Βάμπη. Ένα παιχνίδι. Και εσύ. Ναι, κατευθείαν. Αφού είπε ότι τέλειο. Εύκολα, εύκολα. Όχι, εσύ είπε το πλάκα του κατευθείαν. Στον Πάμπ το έβγαλε, είδε. Τι να κάνουμε. Τι είναι πάγια χρυσού έρμα ή δεν είναι, ρε μίλε. Πάμπ να κάνει. Θέλω να μου πει μέσα σε 30 δεύτερα. Πέντε τραγουδιστές από μη. Από μη. Επίβητα ή ονόματα. Δεν το φωνάζω, δηλαδή το μιλάω κανονικά. Ναι, ναι, κανονικά σε μένα. Πέντε. Μόνο άντρες. Μόνο άντρες και γυναίκες. Ό,τι θες. Πάμε, ξεκίνα τώρα, Μπάμπη. Λοιπόν. Εγώ μετράω. Μαργαρίτης. Μενιδιάτης. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Επίβητο είπαμε, όχι. Α, επιθετό. Μαργαρίτης. Μενιδιάτης. Μαχαιρίτσας. Λίγης έξι. Πέντε. Τέσσερα. Τρία. Δύο. Κόλλησα. Ένα. Σταυρόπουλος. Ο Μάκης, ο Φραγκούλης. Δεν είπες τη Μαντώ. Εσύ τη Μαντώ βρήκες. Καλή Μαντώ. Τόσο είναι. Φίλε, δεν βρήκες πέντε. Και στη κολλάς. Ξέρεις τι γίνεται. Είχα στο μυαλό μου πέντε και το ξέχασα. Εγώ δεν πρέπει να πω πέντε. Από κάπα. Ποιος κρατάει τον χρόνο. Έλα εγώ, κρατάω. Έλα τον κοντρό. Τον κοντρό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ένα, δύο, τρία, ξεκινά. Λοιπόν, Κότσιρας Κοκκίνου, Κατσιμιχέη, Καζατζίδης, Κωνσταντινοπούλου. Φτάνει, τα είπες. Έλα, Τζίζους. Κωνσταντινοπούλου. Τόσοι υπάρχουν, ρε Μπάμπη. Έτσι μίλησε. Στον πρώτο χτύπημα. Άιντε, πάμε όλοι. Εγώ με τις παλιά σχολείς, παππούς. Σου βάλει εύκολο γράμμα όμως. Α, ναι, παίζω και δεύτερο, δεν έχω πρόβλημα. Και δύσκολο γράμμα. Παίζει και δεύτερο. Ναι, δεν μασάω. Θες να το βάλω και δεύτερο. Είναι τώρα κάπα, ρε, εσύ, βάγει. Γιατί το βίντεο ήταν καλά. Δύσκολο το μη. Άντε καλά. Άντε καλά. Κάτσε καλά. Πι. Τι πι. Τι να ξέρει, ένα χι, ένα μέγαλο. Κάτσε ρε, βρούτε κι εσύ. Τι δε. Αχ, αμέ μου. Τι του πες, ποιο. Ποιο. Τι σου είπα, με ξεχάσετε, με μπερδεύετε. Πι. Πι. Τι να πω από πι, ρε παιδιά, δεν υπάρχει. Πάμε. Μετράω. Ένα, δύο, τρία. Κόλλησε το γυαλό μου τώρα. Παούνης. Παούνης. Χτυπιέται το κοινό, κοίτα τουλάχιστον. Όχι, άρχι το κοινό, δεν θέλω να κλέβω. Πανταζής. Ξέρεις πόσους γνωστούς. Πάριος, ναι, κάτσε. Τώρα δεν παίζω έτσι όμως. Γιατί τι έκανα. Το κοινό κλέβει. Χτυπιέται το κοινό. Δεν θέλω να μου είδες. Πες ένα άλλο γράμμα, τελειώνω έτσι. Κουράστηκα. Μου την είπε ο φίλος μου. Έχει δίκιο το παιδί. Πες μου ένα άλλο γράμμα χωρίς να μιλάει κανένα κοινό τίποτα. Γάμα. Γονίδης, Γιασεμής, Γιαννιάς, Γιαννούλης. Έλα, κομμένα. Και... Κρύψε το λίγο. Το λέω. Μ' αρέσει που κάνει παράπονα και βοηθάει. Το βρήκα. Μπράβο. Ένα χειροκρότημα για τον Πάπη. Εσύ είπες γαλάνι, αλλά δεν κλέβω. Μ' αρέσει και το φόρο το τατού που έκανε στο γέννη. Φοβερό. Τι τραγουδάς όταν ανοίγει το μικρόφωνο εδώ. Τα πάντα. Τα πάντα. Τι τραγουδάς. Ό,τι μπορώ. Όλα ωραία.
Όλα ωραία. Τα ρώτησα προσωπικά, παντρεύεται σε 5-10 χρόνια, είπε. Σε 5-10 χρόνια. Αν είπε να ρωτήσει κάτι προσωπικό. Κλείνουμε floor manager. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε κάτι. 2-1. Ναι. Θε να παίξουμε άλλο ένα. Τι θες να ξεκινήσω εγώ. Θε να σε πω ένα γράμμα εγώ τώρα. Πες μου. Λοιπόν, από σίγμα. Κάτσε, δε. Κόλλησε και κύριε. Εσύ, μετά που μου λέει το γράμμα, κολλάω και τα χέρια γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί, από σίγμα. Ποιο κρατάει χρόνο. Κράτησα μίλη. Στα 15 δευτερόλεπτα εσύ. Εντάξει, είπαμε. Σαν τη ρουβά. Επίθετα είπαμε. Θε και επίθετα τώρα. Σαν ξεκινάει ο χρόνο από τώρα. Δεν βοηθάει το κοινό. Από σίγμα. Ναι. Στα νήσι. Ένα. Στα. Δεν πιάνετε. Στα νήσι. Δεν πιάνετε. Στα βέντο. Ένα. Δεν ακούγεται τίποτα. Στα νήσι. Ένα είπε. Στα νήσι. Άλλο. Σούπερμαν. Σούπερμαν. Σιρινάκης. Τελείωσε. Κόβεται. Κάτσε. Ρε φίλε. Σφαγιανάκης. Ναι. Σαμπάνης. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Κυρασούλα της γωνίας, έτσι πως το πάει. Stop. Λοιπόν, έχει, ο χρόνος μας τελειώνει. Πολλά. Νομίζω ότι σε ρώτησα τα πάντα, οπότε εγώ δεν είπα κάτι. YouTube και τέτοια που μπορεί να πει ο κόσμος να δει τι είπες. Βαγγέλης Ζάρας, Βαγγέλης Ζάρας στο YouTube κανονικά και στο Facebook Βαγγέλης Ζάρας στα ελληνικά. Ωραία. Και Instagram. Και κλείνοντας θέλω δύο ονόματα με πίσω από το γράμμα Z. Ονόματα ή επίθετα. Επίθετα, ρε. Από το Ζήτα. Ζερβάκης. Yeah. Και Ζάρας. Το κουμπίδιγε στο επίπεδο σου, εντάξει. Ποιος είναι αυτός, λέει. Αυτό θέλω να πω. Θα πει το Ζάρας. Αλλά λες τώρα εγώ δεν κάνω από τον ίδιο μου τον εαυτό, ε. Εντάξει, ναι. Μήπως κολλήσει γιατί κάθεσαι και δίπλα στη Βάγια. Παίζει ρόλο γι' αυτό. Να προσδονήσει λίγο η Βάγια. Με συγχωρείς. Κολλάει το μυαλό, νομίζω. Σε δικαιολογώ. Κάποιες ζέστη. Έχει. Οπότε καταλαβαίνεις. Πες να κλείσει μέρα να φέρει για καλή νύχτα. Βεβαίως. Λοιπόν, πες μια καλή νύχτα και κλείνουμε με τον Βαγγέλη να πει γιατί ένα ρεφρέν. Ένα ρεφρέν. Καλό σας βράδυ. Και τώρα ας ακούσουμε το υπέροχο ρεφρέν. Και επανερχόμαστε στο επόμενο επεισόδιο. Θα γυρνάς μες τη νύχτα και θα πονάς. Θα σου λείπω και δεν θα με ξεχνάς. Της ψυχής σου κομμάτια θα ζητάς σπασμένα. Πίστευα πως δεν μπορείς να δεις στην καρδιά σου συναίσθημα να βρεις. Πίστευα πως θα χαθείς στα περασμένα.